Έγκλημα βγαλμένο από χολιγουτιανή ταινία Το Ψεσινό με θύμα τον γνωστό επιχειρηματή Άνδρο Ροδοθέου, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από πυροβόλο όπλο, ενώ βρισκόταν εντός μικρής εξοχικής κατοικίας ιδιοκτησίας του στενού του φίλου Τάσου Τσαγκάρη, αλλιώς Καμπούρης, το οποίο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Γεράσα. Η μικρή εξοχική κατοικία όπου εκτελέστηκε το συμβόλαιο θανάτου του Άνδρου Ροδοθέου βρίσκεται ακριβώς πίσω μου σε απόσταση 2 χιλιόμετρων πάνω σε όχθη ποταμού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας, ο δράστης ή οι δράστες βρίσκονταν ακριβώς στην απέναντι όχθη του ποταμού και εκεί κατάφεραν να βρουν σημάδι και να πυροβολήσουν το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβει στο σπίτι του φιλικού του προσώπου γύρω στις 6 παρά 10 χθες το απόγευμα, χωρίς να συνοδεύεται όπως συνήθιζε από τους ιδιωτικούς του φρουρούς ασφαλείας. Το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια τριών φιλικών του προσώπων, του ιδιοκτήτη της οικίας και άλλων δύο φιλικών του προσώπων. Οι δράστες που φέρεται ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του εδώ και ημέρες, του έστησαν καρτέρι στην αντίπερα όχθη του ποταμού, μία απόσταση περίπου 50 μέτρων. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο Ροδοθέου, λίγο πριν δεχθεί το θανατηφόρο χτύπημα, βγήκε για δύο φορές έξω στον μπαλκόνι της μικρής κατοικίας και μιλούσε ανήσυχο στο τηλέφωνό του. Όταν εισήλθε ξανά εντός της οικίας, κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους φίλους, το που έφαγαν γλυκό. Μοιραία αποδειχθήκε η στιγμή που σηκώστηκε από το τραπέζι, κατευθύνθηκε στον νεροχύτη, άφησε το πιάτο του και κατά την επιστροφή του, οι δράστες τον αντιλήφθηκαν από την σειρώμενη τζαμαρία, άδραξαν την ευκαιρία και τον πυροβόλησαν. Φαίνεται ότι οι πυροβολισμοί έρχονται από βορειοδυτικά. Τα πρόσωπα τα οποία ήταν μαζί του αυτή τη στιγμή να ανακρίνονται στο ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εντός της οικίας επικράτησε πανικός. Ενδεικτικό αυτού η στιγμή που ένας από τους φίλους του θύματος επιχείρησε να διαφύγει από το παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας εδώ στην σκηνή του εγκλήματος, όπου συνεχίζουν τις έρευνες. Το δύσβατο της περιοχής αλλά και οι καιρικές συνθήκες φέρεται να δυσχεραίνουν το έργο των αρχών. Σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί κάτι που να οδηγεί στους δράστες, τα μέλη της αστυνομίας επιστράτευσαν στις σημερινές ερευνές τους και τα αστυνομικά σκυλιά, ενώ χτένισαν και ολόκληρη την γύρω περιοχή. Έχουμε εκ πρώτης όψεως εντοπίσει το σημείο από το οποίο ρίχθηκαν οι πυροβολισμοί και επικεντρωνόμαστε στο σημείο αυτό. Νέα αυτοψία με το πρώτο φως της ημέρας διενήργησαν και οι ιατροδικαστές, ενώ είναι νομισμένη νεκροτομή επί της όρου του Ροδοθέου, διενεργήθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην Λευκοσία και κατέδειξε ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από αιμορραγικό σοκ συνεπία ενός και μόνο πυροβολισμού που δέχθηκε στην κοιλιακή χώρα. Μέχρι στιγμής απλώς έχουμε δει ότι δέχθηκε πυροβολισμό από πυροβόλον όπλο. Από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού πέρασαν αρκετά πρόσωπα για ανάκριση. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται προς αξιολόγηση αρκετά στοιχεία που προκύπτουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες ως προς τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από το έγκλημα επικεντρώνονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.